Ευχαριστώ που καρδίες προεδριάζει Θεό και τους σεβαστούς πατέρες οι οποίοι με εκάμεσα βρίσκομαι εδώ σήμερα. Με τον πατέρα Στάνιο βρεθήκαμε τα παλιά, διότι παρά το ότι είναι μεγαλύτερος από μένα, τον είχα πληθυντή σε ευρωπαϊκή σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχαμε έτσι συνδεθεί από τότε. Είχα έρθει τουλάχιστον άλλη μια φορά πριν από πολλά χρόνια εδώ και είχα μιλήσει εδώ προς Χριστός. Είναι ιδιαίτερα χαρά επίσης βρίσκομαι ανάμεσά σας για να μιλήσω για τον μακαριστό γέροντα και πνευματικό μου πατέρα, τον πατέρα Ιάκωβο Σαλίκη, ο οποίος έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου, όπως θα δούμε συνέχεια. Ήταν λοιπόν καλοκαίρι του 1982, δεν ξέρω αν πήγε και καλά ή κάνει το χωρισμό. Ο Θεός εφέτωσε να επισκεφτώ για πρώτη φορά μαζί με την οικογένειά μου την Άρτονή Οσίλωρη του Γέρντο στην Εύβοια. Με την επίσκεψή μου αυτή ολοκληρώνω τον απόδοση που είχα από τα δυτικά μου χρόνια να συναντήσω τον ευλογημένο Γέροντα Ιάκωβο, τον οποίο είχα ακούσει τόσο πολλά από εκλογής και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη ζωή μου, τη γνωριστική εντύπωση που προκάλεσε η θέα υπέροχης, ευγενικής, χαριτωμένης, ήρεμης, αρχοντικής και μάλιστα αγάπη μου αυτή στο Αγίου Γέροντα εκείνο το ευλογημένο ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα. Η επικοινωνία αυτή υπήρξε καταληκτική για μένα και την οικογένειά μου. Ο πατήρ Ιάκωβος έγινε ο πνευματικός μας πατέρας, ο διακριτικός, γεμάτος αγάπη και ταπείνωση οδηγός και για τα χριστά ζωή. Ο ίδιος αργότερα, το 1987, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, με τη συμμαρτυρία του συνήθισε στο να γίνω πρεσβύτερος της Εκκλησίας. Η αγάπη, η απλότητα, η εγκαρδιότητα, η ακτινοβολία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που κοσμούσε την προσωπικότητά του σε κατακτούσε. Ήθελε να είσαι κοντά του, να τον βλέπεις, να τον ακούς, να τον ερωτάς, να εμπνέεσαι, να παραδειγματίζεσαι. Πρέπει εν πάση ειλικρινία να ομολογήσω ότι αυτή η δεκαετής περίπου μαθητεία παρά τους πόδες του Γέροντος ήταν και θα είναι καθοριστική δώρο Θεού, πηγή έμπνευσης για τη ζωή και μάλιστα την ιερατική μου διακονία. Αφού έγινε η αρχή, η επικοινωνία μαζί του ήταν τακτική. Τα πρώτα χρόνια μάλιστα που ο πατήρ Ιάκωβος δεν ήταν ευρέως γνωστός και προσκυνητές λίγοι, είχαμε την ευκαιρία να απολαμβάνουμε ώρες πολλές, ατέλειωτες, του πολύτιμου θησαυρού που ο Θεός μας είχε αποκαλύψει. Ο Γέροντας Ιάκωβος Σαλίκης εγεννήθη στις 5 Νοεμβρίου 1920 στο χωριό Λυπήση, περιοχής Μάγκας της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας που βρίσκεται απέναντι στη Ρόδο. Οι γονείς του Σταύρος και Θεοδόρα ήσαν ευσεβείς Ορθόδοξοι και Χριστιανοί και ανέδευσαν τον ιό τους εν παιδεία και μεγεσία Κυρίου. Το 1922, όταν συνέβη η μικρασιατική καταστροφή, η δεύτερη άρρωση του ελληνισμού, ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα του, τη γιαγιά του Δέσποινα και άλλους συγγενείς, εγκαταστάθηκε ένα εθνικό στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σκορκίδος.
Το 1925, μετά τον ερχομό και του πατέρα του από τη Μικρά Ασία, όπου ήταν εχμάλωτο στον Τούρκο, μεταφέρθηκαν στο χωριό Παράκλα της Βορείου Ευβοίας. Εκεί το Ιακωβάκι έστει τα ονόματα σαν μικρό παιδάκι, εφήτησε με λαμπρές επιδόσεις και άρεσε να μείνει στο δημοτικό σχολείο. Ζούσε ως παιδαριογέρο, δηλαδή ενώ ήταν παιδί, είχε τη σύνδεση και τη σοφροσύνη και τη σοβαρότητα του ενός γέροντος. Διακονούσε στην Εκκλησία, διάβαζε ευχές στους αρρώστους από μια σύνδεση της γιαγιάς του και τους εδεράπαιδες. Περιποιείται τα εξοργιώσια του χωριού και μάλιστα σε ένα από αυτά της Αγίας Παρασκευής αξιώθηκε να την δει πολλές φορές και να συνομιλήσει μαζί της. Ο νεαρός Ιάκωβος παρέμεινε στο χωριό μέχρι που πήγε στον στρατό και αργότερα στο μοναστήρι, εργαζόμενος σκληρά κοντά στον πατέρα σε διάφορες γεωργικές και οικονομικές εργασίες. Κατά τη διάρκεια των ετών 1947-1949 έκανε τη στρατιωτική της θητεία, για την οποία περιμιλούσε συχνά, δοξάζοντας τον Θεό για τις πλούσιες ευεργεσίες της διάρκειάς του και μάλιστα για την προστασία τους παρήχε ο συνταγματάρχης του Πολύκαρπος Ζώης. Στις 15 Ιουλίου του 1952, αφού είχε παντρεύσει την αδελφή του Αναστασία κατά την παραγγελία των διακριμένων γονέων του, πήγε στη μονή του Ιωσίου Δαβίδ του Γέροντος, όπου τον υπεδέχεται θαυμαστός ο ίδιος ο Ιωσίου Δαβίδ, στον οποίο υπεσχέθηκε να καταβιώσει εκεί. Δηλαδή, όπως μας έλεγε, το άνοιξε στην πόρτα και τον υπεδέχθηκε ως ερωτή. Ο λαχός Εκάρη τα τέλη Νοεμβρίου του 1952. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους και περισσύντερος, δηλαδή ιερομόναχος, την επομένη ημέρα από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαρκίδο Γρηγόριο, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα του έδωσε και τη γραπτή εντολή της πνευματικής παντρότητας. Ηγούμενος της Μονής αναδείχθη στις 25 Ιουνίου του 1975 από τον τότε Μητροπολίτη Χαρκίδο Χρυσόστομο. Ο μακαριστός γέρος, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας τους, ήταν κυριολεκτικός ένα ζωντανό Ευαγγέλιο. Τη ζωή του ενεσάρθανε το λόγο της αληθείας. Ως άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού Χριστής, είχε ως προορισμό τον αγιασμό και κατά χάρη θέωση, ο οποίος είναι και ο σκοπός της ζωής όλων ημών, όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση την κλίση με ήττα από τον Θεό και την ανταπόκριση στην κλίση αυτή που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αγίων. Ο Γέρον Ιάκωβος ανταπεκρίνησε στην κλίση αυτή περιόδου. Από τα παιδικά του χρόνια επιθυμούσε και έλεγε ότι ήθελε να γίνει μοναχός. Έχοντας σαφή συνείδηση του πνευματικού πολέμου και των ευθών της σωτηρίας του ανθρώπου, είτε του διαβόλου, της σαρκός και του κόσμου, όπως ονομάζει ο Άγιος Κορμάσος Αντωνός, ο Γέρον Ιάκωβος αντιπεξήρθε κατά αυτόν οπλισμένος με τα όπλα τα οποία υποδεικνύει η Αγία μας η Εκκλησία, την νηστεία, την αγιορμία, την προσευχή της μετάνοιας και τόσα άλλα. Οι πειρασμοί, οι οποίοι ήσαν πολλοί και μεγάλοι στο πρόσωπο του Γέροντος Ιακώβου, είτε ήταν αυτοπρόσωπες δαιμονικές επιθέσεις και ξύλο δαρμοί, είχε φάει πολύ ξύλο από τα δαιμόνια, είτε σοβαρές ασθένειες, τις οποίες περνούν σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις
μάλιστα τα τελευταία χρόνια της ευτυχής ζωής σου, είτε καταφραγμοί, θλίψεις και άλλες προκυμνωσίες, οι οποίες λειτουργούσαν στην περίπτωσή της ως θαυμάσια πνευματική άσκηση. Εθυμούμε αυτό που μου έλεγες συχνά, μάλιστα στους τελευταίους μήνες της ευτυχής ζωής σου, ως συμβουλή και υποθήκη, το οποίο και εγώ το αναφέρω εδώ χάρη μόνο των χριστιανών. Πάτερ Γεώργιε, όταν αντιμετωπίζεις δοκιμασίες, πειρασμούς και θλίψεις, να προσεύχεσαι, να συγχωρείς και να υπομένεις. Πραγματικά αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή η προσευχή, η συγγνώμη και η υπομονή, είναι αποδεδειγμένος ο θεοφιλής, άρα και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετωπίσεως των καταστάσεων αυτών, διότι και τον υφιστάμενο τον πειρασμό βοηθεί, αλλά και τον πειράζοντα οδηγεί τελικό σε γόνιμο προβληματισμό ακόμη και στη μετάνοια. Είναι χιλιοδοκιμασμένο αυτό το οποίο σας λέω και γι' αυτό το αναφέρω. Η άσκηση ως μέσο αγιασμού και ελευθέρας εκφράσεως της συνεργίας του Χριστιανού με τη χάρη του Θεού για τη σωτηρία του αποτελεί όρο ελευθερών κάνει τη ζωή του Χριστιανού, κληρικού ή λαϊκού και δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της Εκκλησίας ως ασκητικής. Ο Γέρον Ιάκωβος ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή προσευχόταν αδιαλείπτως. Τηρούσε αυστηρώς τις νηστείες της Εκκλησίας του. Αγαπούσε τις περισσότερες ώρες της νύχτας στο κελί του ή στο ασκητήριο του Ουσίου Δαβίδ και εργαζόταν σκληρά σε όλη τη ζωή του. Τηρούσε δηλαδή αυτά που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας του, στηριζόμενοι στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, που άλλωστε συνοψίζεται στη φράση του Αποστόλου Παύλου, υποποιάζομαι το σώμα και βιβαγωγό, μήπως άλλες κηρύξες αυτός ο δόκιμος γένομαι. Και με αυτόν τον τρόπο κατέβηκε σε όλους εμάς υπογραμμών ζωής. Θα ήθελα συνέχεια να μιλήσω για διάφορες πτυχές της ζωής και της διακονίας του γέρου του Ιακώβου, ο οποίος πολυμερός και πολυτρόπος προσέφερε τις υπηρεσίες του προς τον λαό του Θεού επειδή αγάπησε αυθεντικά τον Θεό και τον άνθρωπο. Καταρχάς, τηρούσε απαρεγκλήτως τις τρεις μοναχικές προσχέσεις της υπακοής, της ακτιμοσύνης και της παρθενίας, αποτελώντας πρότυπο και τους λοιπούς πατέρες της μονής, προς τους οποίους πάντοτε φέρετο με περισσή αγάπη, κατανόηση και διάκριση. Αλλά και προς τους προσκυνητές της μονής συμπεριφερόταν με εξαιρετική αγάπη. Ήταν δε παρημιώδης η φιλοξενία του. Καθένας που μετέβαινε στη μονή ετύχανε πλουσίας φιλοξενίας, ανδραμιαίας τώρα της φιλοξενίας και περιποίησαν τον γέροντα και τους λοιπούς πατέρες οι οποίοι σαν ανοιχτές καρδιές και υποδέχονται τους πάντες με χαμόγελο και αγκαρδιότητα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγκάρδια φιλοξενία των φοιτητών και φοιτητριών της θεολογικής σχολής με τους οποίους πηγαίναμε κάθε χρόνο ένα διήμερο στη μονή. Η αρχοντιά, η στοργή και η αυταπάτηση του γέροντος μας συνεκλώνεται κυριολεκτικό σημάδι από τη ζωή μας. Χαρακτηριστική ήταν και η διάρκεια της Μητροπίας διαδόμιζε τους ανθρώπους. Ο καθένα έβλεπε ως εικόνα του Θεού, μοναδική και ανεπανάληπτη, με απόλυτη αξία. Γι' αυτό έδινε προσοχή στον κάθε άνθρωπο για τον οποίο είχε πάντοτε να πει ένα καλό λόγο για τον οποίο βοηθούσε της αναγκαίας χρείας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά,
ξέρουμε τον εκείνο το διεισδυτικό βλέμμα του και τους έλεγε «Βλέπω είσαι καλός άνθρωπος». Οι άνθρωποι μαζευόντουσαν διότι ήξεραν τα χάλια τους, αλλά ο γέροντας με τη διάκριση και το διορατικό του βλέμμα διέκρινε ότι μέσα στη ψυχή του υπήρχαν αγαθά στοιχεία τα οποία επεσήμερε και ετώνιζε και έσπαγε ο Παύλος και άρχισε μια ευλογημένη επικοινωνία. Αρνήθηκε επίσης άρεσος ποιμήν του λαού του Θεού για την εκτός της Μονής Διακονίας του Αγίου Αμαστή Χωριουδάκη, Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμούδη και Δρυμώνα. Εκεί μετέβαινε κατά εντολή της Μητροπόλης και τελούσε τη Θεία Λειτουργία και τα λοιπά μυστήρια της Εκκλησίας μας χάρη των κατοίκων, στους οποίους υπηρετούσε με ευστοργή και ασταπάτηση. Μερινούσε επίσης και τους μακράν επισκομένους, ασκώντας την πνευματική βία του τηλεφώνου και της αλληλογραφίας. Και του τηλεφωνούσαν και τηλεφωνούσε και του έστειλε γράμματα και απαντούσε στα γράμματα αυτά. Και όχι μόνο την περιοχή του, αλλά σε όλη την Ελλάδα και προϊόντας του χρόνου και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Ως λειτουργός ήταν υποδειγματικός. Καθημερινά επί τόσα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία η στάμενα του το Αγίου Θυσιαστηρίου με τα φόβο και τρόμο. Το βλέπαμε να είναι πλήρως αφοσιωμένος και μετασιωμένος την περισσότερη ώρα ο γονατιστός ή να κάνει μετάνοιας. Πολλές φορές σε θεάθεια από παιδιά και άλλους ανθρώπους με καθαρή καρδιά είτε να υπερίπτερε το εδάφος είτε να υπηρετείτε υπό Αγίων Αγγέλων. Όσο μιλητής ο γέρος Ιάκωβος ήταν χυμαρόδης. Όταν άρχιζε, μπορούσε να ομιλεί επί μία και πλέον ώρα διαρκώς, μεταβαίνοντας κατά ένα θαυμαστό τρόπο από το ένα θέμα στο άλλο. Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, ο Σάκης πήγαινε με τους φοιτητές της Ευρωπαϊκής Σχολής, έφυγε πάντοτε κατά τις ομιλίες βαθιές θέματα τα οποία απασχολούσαν τους ακροατές. Μάλιστα, κατά τελευταία πρώτη κοιμήσεως ομιλία προς τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής το Μάιο του 1991, δηλαδή 6 μήνες πριν από την κοίμησή του που ήταν 21 Νοεμβρίου του 1991, καθισμένος έξω από την κουζίνα της Μονής έθιξε με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο 25 περίπου θέματα εξόχως σημαντικά για αυτούς, όπως περί εκκλησιασμού, προσευχής, νηστείας, εγκρατείας, γάμου, ιεροσύνη, ταπεινώσεως, υπερηφανίας, ναρκωτικών, μαγείας, σταυρού, πίστεως, συγγνώμης, πειρασμών, δαιμόνων, εξομολογήσεως, θείας ευχαριστίας, ψυχαγωγίας και άλλα. Ο λόγος του πλήρης παραδειγμάτων έμπαινε κατευθείαν μέσα στις καρδιές των ακροατών του και δημιούργησε την καλή αλλίωση. Θυμάμαι την κατάνυση και την ευθροσύνη που κυριαρχούσε εκείνες τις στιγμές. Ο λόγος του ήταν πάντα αποδεκτός. Ποτέ δηλαδή δεν δημιουργεί το η παραμικρή αμφιβολία για αυτά που έλεγε, ούτε ποτέ είχε στη διάθεση να φέρει σε οποιαδήποτε αντίρρηση σε αυτά που άκουγες. Συγχρόνως ο λόγος του ήταν εν χάρητη άλλα τέτοια μέρα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο μακαριστός γιος δεν ήταν κανένας κατσούφης ή μικρόψυχος άνθρωπος. Και ο λόγος του δεν ήταν πομπόδης, τοφόδης ή περίτευτος. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, χαρίς στο πρόσωπο, με έμφυτο χιούμορ και θαυμάσια μιμητική ικανότητα. Γι' αυτό ποτέ μα ποτέ δεν κόρεσε τους ανθρώπους. Ήταν ακόμη άριστος πνευματικός σύμβουλος. Ως χαρισματούχος γέρο
φορέα του προορατικού και διορατικού χαρίσματος, φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα, έλεγε στο κάθε ένα με λίγα λόγια αυτό το οποίο χρειαζόταν. Όταν πηγαίναμε στις φοιτητές της θεολογικής σχολής στο μοναστήρι, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, επιθυμούσαν να επικοινωνήσουν κατηδίαν μαζί του. Πολλοί μάλιστα, όπως οι ίδιοι ομολογούσαν, για πρώτη φορά στη ζωή τους αισθάνονταν εμπιστοσύνη και εξομολογούνταν αμαρτίες ή συζητούσαν προβλήματα που τους απασχολούσαν από χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως, λόγω των πολλών των ασθενειών, ήταν αδύνατο να δει επί μακρόν τον κάθε ένα φοιτητή. Έτσι κανονίζαμε ώστε ο κάθε φοιτητής να τον βλέπει ιδιαιτέρως έστω για ένα λεπτό. Εκείνο το οποίο μπορώ να ομολογήσω από την εμπειρία των συγκλονισμένων φοιτητών και φοιτητριών είναι ότι μέσα σε εκείνο το ένα λεπτό που έβλεπαν το γέροντα, αυτό που τους έλεγε, χωρίς ήδη πολλές φορές να προλάβουν να το πούν οτιδήποτε, ήταν απάντηση σε αυτό ακριβώς που τους απασχολούσε. Και αυτό το ομολογώ ως αυτό της και αυτή κοσμάτης, διότι είχαν αλλάξει τον άχαρη ρόλο, να στέκομαι απ' έξω για να τηρήσουν το ένα λεπτό. Και σας ομολογώ, και ήταν καταπληκτικό αυτό, ότι στις πλήσιες περιπτώσεις ούτε ένα λεπτό δεν έκανε. Έβγαιναν νωρίτερα, χοροπηδώντας από τη χαρά τους, διότι τους είχα πει αυτά τα οποία χρειάζονται. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω στη συνέχεια είναι ότι υπήρξε άριστος παρηγορητής των ανθρώπων. Συμμετείχε σε κάθε τι που τους απασχολούσε και κυριολεκτικά για την έκφραση του Αποστόλου Παύλου έχερε με τα χειρότερα και έκλαιε με τα κρυόνια. Πολλές φορές βλέπαμε να καταφέρουν στο γέροντα άνθρωποι με διάφορα προβλήματα. Άνθρωποι πενθούνται, ασθενεί, κατεστραμμένοι οικονομικώς. Άνθρωποι με οικογενειακά προβλήματα, με τον καημό της ατεχνίας. Ο γέρον Ιάκωβος με τη χάρη του Θεού πάντοτε προσέφερε στον κάθε ένα κατά τη χρέα του. Και άνθρωποι έφευγαν αναπαυμένοι και παρηγορημένοι. Αυτό βεβαίως δεν ήταν μια κοσμική παρηγοριά ή μια εκτόνωση, αν θέλετε. Θα είχε συνέπειες και στην πνευματική πορεία των ανθρώπων εκείνων, διότι αυτό ήταν η απαρχή της μετανοίας τους και της κατά Χριστόν ζωής τους. Ο γέρον θα μπορούσε επίσης να χαρακτηριστεί ως γέρον Ιάκωβος ο ελεήμων. Τα χέρια του προσέφεραν ακούζοντα βοήθεια προς τους ανθρώπους πάντοτε. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, οπότε είχε γίνει ευρύτερα γνωστός και χιλιάδες άνθρωποι προσέτρεχαν στη Μονή και ο καθένας επιθυμούσε να προσφέρει κάτι, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, ο γέροντας διαδραμάτισε ρόλο οικονόμου ή διαχειριστού, ας το πούμε έτσι, των αγαθών αυτών. Πολλές φορές υπήρξαν μάρτυρες που έρχονταν στη Μονή άνθρωποι και έλεγαν «Γέροντα, χρειάζομαι λάδι» ή «Γέροντα, χρειάζομαι αλεύρι» ή «Γέροντα, χρειάζομαι χρήματα» και ούτω καθεξής, και αυτός αφιδός έδινε και ξαναέδινε εκάστον καθώς τη άνθρωπης χρία είχε. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο έλεγε η φράση που έλεγε. Παιδιά μου λέει, πέντε δίνω, πενήντα μου δίνει ο Θεός. Ένα από το χάρισμα το οποίο είχε αξιωθεί ο γέρον Ιάκωβος ήταν το να εκβάλει τα δαιμόνια από ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν κυριευθεί από δαιμόνια για πολλούς και διαφόρους λόγους, προσέφεραν στη Μονή. Ο ακαριστός γέρον διάβαζε σχετικές αρχές της Εκκλησίας που τους στάλλονε με την τιμή ακάδα του Ιωσίου Δαβίδ και της χάρη του Θεού πολλές φορές οι άνθρωποι εκείνοι ελευθερώνονταν από τα δαιμόνια γεγονός που είχε ευεργετικές συνέπειες και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Δύο χαρακτηριστικά
τα περιστατικά θέλω να αναφέρω, τα οποία έχουν πάντοτε μία επικαιρότητα, διότι το πρόβλημα είναι οξύ και στην εποχή μας. Περιμέναμε ένα απόγευμα να το δούμε, είμαστε την οικογένειά μου για εξομολόγηση. Εκεί στο, για όσους έχετε πάει στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους. Ήταν και ένας κύριος μαζί που περίμενε, ήμουν νέος ιερέας τότε και πιάσαμε την κουβέντα. Κάποια στιγμή ήρθε ένα παλικάρι, το οποίο ζήτησε την άδειά μας για να πει να πάρει την ευχή του γέροντος, διότι πρόκειται να πάει να παρουσιαστεί στον στρατό. Φυσικά του έδωσε την ευχή να μπει και μου λέει ο κύριος αυτό με τον οποίο μιλούσα, βλέπεις αυτό το παιδί, αυτό θα είναι ο γιος μου. Είχε δαιμονιστεί και η αιτία του δαιμονίστηκε ήμουνα εγώ, διότι ήμουνα βλάσιμος, ασκούσα το εμπόριο και έκλεβα, ήμουνα ερηστικός, είχα γίνει μαλλιά κουβάρια με την οικογένειά μου και τους συγγενείς μου κλπ. Και δαιμονίστηκε το παιδί. Οπότε έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, πήγα, βρήκα τους οικείους και συγγενείς με τους οποίους ήμουνα σκοτωμένος, και σου λέω, κοιτάξτε, το παιδί χάνεται. Εγώ πάω να εξομολογηθώ, πηγαίνετε και εσείς να εξομολογηθείτε και ελάτε να συμφιλειωθούμε, διότι το παιδί χάνεται. Πράγματι έγιναν όλα αυτά, πήγε, εξομολογήθηκε, συμφιλειώθηκε, πήγαν το παιδί στο νόσιο Δαβίδη, το διάβασε ο γέροντας με την κάδα του νοσίου Δαβίδη, ελευθερώθηκε από τα δαιμόνια και τώρα πήγαινε στο στρατό για να υπηρετήσει τη θητεία του. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, τα λέω διότι είναι και επίκαιρα αυτά τα θέματα, ήταν ένα άλλο παιδί, είχαμε 23 χρονών και αυτός νέος, ο οποίος είχε μπλέξει με αυτούς τους γκουρού, θα έχετε ακούσει, που μας έχουν γεμίσει τον τόπο και διαφημίζονται από την τηλεοράση, από το διαδίκτυο, από παντού, όλοι αυτοί που είναι θρησκευτικά μορφώματα του Ινδουισμού, του Βουδισμού και όλων των θρησκευμάτων της Απανατολής. Έκαπη αυτό το παιδί λοιπόν πήγαινε σε σεμινάρια τα οποία έκανα και σεμινάρια, ξέρετε, πληρώνουν αδρά, πάρα πολύ ακριβά. Το ξέρω γιατί ως πνευματικός βλέπω τους ανθρώπους που έρχονται στην εξομολόγηση σε εδώ και από εκείνους που έχουν πάει σε αυτά τα πράγματα, περάσει από εκεί, έχω πληροφορίες από πρώτο χέρι. Πλήρωνε λοιπόν, πήγαινε σε σεμινάρια, έκανε επίκληση των δαιμονίων με αυτά τις τεχνικές τις οποίες κάνουν και με την επίκληση των δαιμονίων μπήκε το δαιμόνιο μέσα. Γνωρίζω ξεταρλαμένη, του πήγαν στο μοναστήρι, του διάβασαν την ευχή και όπως θα δούμε και παρακάτω, τα δαιμόνια δι' αυτού εφώνευαν με το στόμα του, έβριζαν τον πατέρα Ιάκωβο και έλεγαν γιατί δεν συζήτησαν να μας βγάλεις, αφού αυτός ερχόταν και πλήρωνε για να μπούμε μέσα, γιατί τώρα θέλεις να βγούμε από αυτόν. Λοιπόν, και αυτά τα λέω γιατί γίνεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολύ διαφήμιση όλων αυτών των δαιμονικών τεχνασμάτων, των σατανικών τεχνασμάτων, όπως θα λέει ο Άγιος Κορμάς ο Ιταλός, και πολλοί παρασύρονται μικροί και μεγάλοι και θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες από αυτή την εμπλοκή και από αυτή την ενασχόληση. Συνεχίζουμε. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ με λίγα λόγια σε διάφορες άλλες αρετές, οι οποίες κοσμούσαν τη μορφή του γέροντος. Στο πρόσωπο του είδαμε να εσαρκώνονται όλες εκείνες οι αρετές που βλέπουμε να κοσμούν τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ήταν πρώτα η παρημιώδης αγάπη.
όταν ήσουν μαζί του, αισθανόσουν ότι είχε μπροστά σου μια ανοιχτή αγκαλιά. Έναν άνθρωπο που πραγματικά σέβλεγε ως εικόνα Θεού και είχε πάντοτε να σου απευθύνει ένα καλό λόγο. Λόγω παρηγορίας, λόγω τρυφερότητας, λόγω αγάπης. Πραγματικά αφοσιωνόταν στον κάθε ένα που πήγε κοντά του και τον αποκαλούσε και αποκαλούσε τον κάθε ένα με το μικρό του όνομα. Έκανε δηλαδή τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα για να χρησιμοποιήσει τα λόγια του Κυρίου μας, γεγονός που συνεκλώνησε τους ανθρώπους. Η ταπείνωση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του γέροντος Ιακώβου. Αυτό άλλωστε ομολογούσαν με φρίκη και τα δαιμόνια διαστόματος των δαιμονιζομένων, οι οποίοι πήγαιναν στο μοναστήρι. Τα δαιμόνια λοιπόν αφού τον έβριζαν όσο δεν λέγεται και πέραν στη συνέχεια «Βρε κοκαλιάρι Ιάκωβε, θέλουν να σε συντρίψουν, να σε εξουδετερώσουν, θέλουν να σε εξαφανίσουν, αλλά δεν μπορούμε γιατί έχεις ταπείνωση». Πραγματικά η ταπείνωσή του ήταν παροιμιώδης, συγκλονιστική. Διαρκώς εμένθε το εαυτό και ανεφέρεται στην αγραμματοσύνη του και στην αρεπάρκειά του. Και όταν τα δαιμόνια πήγαιναν να το ρίξουν εκ δεξιών με επένους, αυτός αντιμετώπισε τον πυρανό με τις φράσεις «Εγώ είμαι χωικός άνθρωπος» ή «Εγώ είμαι γη και σποδός». Θυμάμαι μάλιστα ότι σε κάποιο ιερομόναχο τον εκάλεσε να πάει στο μοναστήρι του, ο Γιώργος Ιάκωβος απήντησε «Τι να έρθω εγώ στο μοναστήρι σας, εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί, να έρθω εκεί να σας μολύνω τον αέρα» και τον έτρεμε τα δαιμόνια. Ο Γιώργος Ιάκωβος είχε επίσης τη μνήμη του θανάτου και της μελούς της κρίσεως. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν επεθύμησε ή επεδίωξε κάτι το κοσμικό, δόξες, πλούτη, τιμές ή οτιδήποτε άλλο. Αντιθέτως, ένας ήταν ο πόθος και η λαχτάρα να υπηρετεί ισοβίως τον Χριστό, διαφωνώντας τη μονή του Ιωσίου Δαβίδ, του οποίου ήταν μιμητής και πιστός φίλος. Γι' αυτό είχε μεγάλη παρησία προς αυτόν. Αρκεί να σας αναφέρω πως οτιδήποτε και αν του συνέβαινε, οποιαδήποτε ανάγκη ή πρόβλημα και αν είχε ο ίδιος ή οι προσκυνητές, αμέσως προσέτρεγε στην εικόνα του Ιωσίου εκεί στο τέμπλο του Καθολικού, αριστερά που είναι η εικόνα του Ιωσίου Δαβίδ, για όσους έχετε πάει, ζητούσε βοήθεια με πολύ παρησία και άμεσα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα. Κάποια φορά ήταν, τον εκάλεσαν στο τηλέφωνο, ήταν κάποιος ευσεβής άνθρωπος, ο οποίος πήγαινε τακτικά στο μοναστήρι, του οποίου η γυναίκα είχε χάσει και δεν έβρισκε τα κοσμήματά της. Και εγώ δεν είχα τρελαθεί. Τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο κύριος αυτός και λέει «Γέροντα, έτσι και έτσι συμβαίνει. Κάνε κάτι γιατί θα τρελαθεί η γυναίκα μου». Κλείνει το τηλέφωνο, πάει κατευθείαν στον Όσιο Δαβίδ. Λέει «Άξανε Γέροντα, με συγχωρείς τώρα που σε απασχολώ με τέτοια θέματα, αλλά η κυρία Τάδε έχει χάσει τα κοσμήματά της και εγώ δεν είχα τρελαθεί. Κάνε να τα βρει να μην πάθει κανένα κακό». Ώστε να γυρίσει εκεί που είδα το τηλέφωνο, το τηλέφωνο ξαναχτύπησε και του λέει ο κύριος αυτός, «Γέροντα, τα βρήκαμε και ησυχάσαμε, ηρεμήσαμε». Όπως επίσης και ένα άλλο περιστατικό για να δείτε τη σχέση την οποία, τη φιλική σχέση και την παρησία την οποία είχε με τον Άγιο, στον οποίο ήταν αφοσιωμένος. Σε ένα κτήμα εκεί της Μονής, όπου σε ένα μικρό ελαιώνα, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό, να σας πω και δύο λόγια για την θεματική περιουσία της Μονής, η οποία ήταν μεγάλη παλαιά από την Τουρκοκρατία και μετά, αλλά η οποία διενεμήθη στους ακτήμονας,
Αυτά για να ξέρετε, να είστε ενήμεροι για αυτά τα παραμύθια που λέγονται περί εκκλησιαστικής περιουσίας. Τα χωριουδάκια αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, τα τέσσερα χωριουδάκια, είναι εκτισμένα σε γέες συμφωνίες, οι οποίες παρεμπορήσαν μετά την κρασιατική καταστροφή και οι άνθρωποι βρήκαν ένα σπίτι και χωράφια για να ζήσουν. Αυτή είναι η διάθεση των εκκλησιαστικής περιουσίας. Λοιπόν, από τα πολλά που είχε μείνει ελάχιστα, έχουν μείνει ελάχιστα χωραφάκια γύρω από τη μονή και ένας μικρός ελαιόνας εκεί κάτω στις ροβιές. Κάποιος λοιπόν χωρικός, θυμωμένος και παρακινούμενος από πονηρού δαίμονες, προφανώς, πήγε και έκοψε μερικά ελαιόδεντρα και πήγαν και το είπαν στον γέροντα και στεναχωρήθηκε. Συμμετέχει ο γέροντας, όπως θα δούμε και παρακάτω, ήταν λιτότατο, λιτό σε βαθμό καταπληκτικό. Έτρωγε σαν πουλάκι, επομένως ο ίδιος δεν έκανε τίποτα, δεν διεκδικούσε τίποτα. Αλλά με το λαδάκι και με τα σκαρπούμενα σταφύλια από τα πελάκια και ό,τι άλλο είχαν από τους κήπους εκεί, φιλοξενούσε τους ανθρώπους. Το έμαθε λοιπόν, στεναχωρήθηκε, πάει στην εικόνα και γράψε να δεις γέροντα. Εγώ σα το σπίτι μου, την περιουσία μου και εδώ να συγχαρητώ. Πώς εσύ επέτρεψες να κόψω τα δέντρα με τα οποία φιλοξενούμε τους ανθρώπους, τον καρπό τον οποίο φιλοξενούμε τους ανθρώπους. Άκουσε να δεις. Δεν πρόκειται να σου θυμιάσω, δεν πρόκειται να κάνω τον εσπερινό, εάν δεν μου φέρεις τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος το έκανε εδώ πέρα πριν αρχίσει. Και πράγματι λίγο πριν από την ώρα του εσπερινού, μένει ένας άνθρωπος, ένας χωρικός εκεί, λέει, ποιος είναι ο πατριάρχος μας, το έδειξα, αγία βέβαια εγώ το έκανα. Το συμβούλεψε βέβαια, του είπε τα δέοντα, αλλά θέλω να πω για την άμεση ανταπόκριση στις προσευχές σου. Η κυριότητα του λοιπόν αυτή με τους Αγίους ήταν καταπληκτική. Ιδίως με τον Όσιο Δαβίδ, όπως ήδη είπαμε, και τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, οι οποίοι θα λέγαμε ήταν κυριολεκτικά φίλοι του. Θα σας αναφέρω ακόμη ένα περιστατικό που βεβαιώνει το λόγο του αληθές. Όταν ήταν άρρωστος, και όλα αυτά που σας λέω είναι αυτίκος και αυτόπτυσμα, δεν είναι παραμύθια. Όταν ήταν λοιπόν άρρωστος μια φορά στο νοσοκομείο της Χαλκίδος και πρόκειται να χειρουργηθεί την επόμενη μέρα, ευρίσκονται στο δωμάτιό του μερικοί κληρικοί και λαϊκοί. Τότε ο νεαρός είπε με πίστη, «Όσια μου Δαβίδ, δεν περνάς από το Προκόπη να πάρεις τον Όσιο Ιωάννη και να έρθετε εδώ να μου συμπαρασταθείτε που θα χειρουργηθώ?» Πράγματι μέσα σε 10 περίπου λεπτά, όπως ο ίδιος μας έλεγε, εμφανίστηκαν στην είσοδο του δωματίου του ο Όσιος Δαβίδ και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ιδρωμένοι και σκονισμένοι. Μόλις τους είδε ο γέροντας, ανασηκώθηκε με σεβασμό στο κρεβάτι του και τους καλωσόρισε λέγοντας: «Σας ευχαριστώ, Άγιοι μου, που ακούσατε το αίτημά μου και ήρθατε να με επισκεφτείτε και να με παρηγορήσετε και να με ενισχύσετε». Και στους παρισταμένους είπε: «Δεν σηκώνεστε να χαιρετήσετε τους Αγίους?» Αλλά αυτοί δεν τους έβλεπαν και παραξενέθηκαν με τα λόγια του γέροντος. Ποιο ξέρει τι θα σκέφτηκαν. Παρημιώδης, κυριολεκτικά ιόβιος, υπήρξε η υπομονή στις περιστάσεις, λήψεις και ανάγκες του πολυκυμάτου βίου. Αναδείχθη επίσης πρότυπον υπακοής προς την Εκκλησία και συμπεριφοράς προς τα εκκλησιαστικά πρόσωπα για τα οποία μιλούσε και προς τα οποία συμπεριφερόταν πάντοτε με απέραντο σεβασμό. Και αυτό όχι μόνο προς τους αρχιερείς, αλλά και προς τους πρεσβυτέρους και διακόνους της Εκκλησίας. Πολλές φορές τον έβλεπε πρώτον αυτό να βάζει μετάνοια και να σφυρίζει το χέρι καθή στιγμή
προσέξαμε αυτό, ήταν καθιερωμένος γέρον και προσέδρεναν σε αυτόν και εξομολογούντο πατριάρχες, επίσκοποι, ανώτατη κρατική και δικαστική λειτουργή και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Παρά τα αυτά είχε τόση ταπείνωση που αυτός πρώτος είχε στο χέρι. Τα παραπάνω φανερώνουν το δέος του για το ύψος ιεροσύνης και ερμηνεύουν την προσοχή και την υψηλότητα της ευθύνης που το διακατήχε όταν επρόκειτο να δώσει συμμαρτυρία για την είσοδο κάπου στην ιεροσύνη. Στο σημείο αυτό έχω να καταθέσω την εξής προσωπική εμπειρία. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να χαιρετονιστώ, ζήτησα από τον γέροντα που ήταν από 5 ετίας πνευματικός μου πατέρα να μου δώσει τη σχετική συμμαρτυρία που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τελεστεί το μυστήριο. Θυμάμαι ότι ο γέροντας παρά το ότι δέχτηκε με χαρά την απόφασή μου και φυσικά γνώριζε πλήρως τη ζωή μου και το εάν πληρώ τις κανονικές προϋποθέσεις για να γίνω κληρικός, ακόμη και εκείνη τη στιγμή μου υπογράμμισε το ύψος και τις ευθύνες ιεροσύνης και ζήτησε να επικοινωνήσει με τους προηγουμένους πνευματικούς μου πατέρες για να ζητήσει την κατάθεσή τους για τη συμμαρτυρία και στη συνέχεια παρεχώρησε με χαρά υπογράφοντας το σχετικό έγγραφο το οποίο, αντίγραφο το οποίο, φωτοτυπία το οποίο φυλάσσεται ως κυμπήλιο ακριβό. Χαρακτηριστική ήταν επίσης η εκουσία, πτωχία του και ακτιμοσύνη. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Η ενημερωσία του ήταν απλή, ευτελής, ευτελούς αξίας, καθαρή και η τροφή του λιτή. Θυμάμαι, καθόμαστε στην τράπεζα να φάμε, ο γέροντας ήταν στην κεφαλή, εγώ ήμουν δίπλα του και πατέρες επίσης το πλαισιώναμε και από το ελάχιστο φαγητό που του έβαζε στο πιάτο το μοίραζε δεξιά και αριστερά και ο ίδιος έτρωγε σαν πουλάκι. Ήταν με τη χάρη του Θεού ο μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων που μπορούσε έτσι μεταδιδώνε και τις χρειαν έχουσε. Η εργατικότητά του ήταν παραδειγματική. Εργαζόταν σκληρότατα, τεσιδία σχεσί, όλα αυτά τα χωρία είναι στις χρυσορές του Αποστόλου Παύλου, έτσι που λέω στον πρωτότυπο. Σε όλα τα διακονήματα της Μονής κάθε μέρα, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, έως όσο διάφορες ασθένειες δεν του επέτρεπαν πλέον τη χειρονακτική εργασία στο γύρο. Κοιμόταν ελάχιστα και εργαζόταν πνευματικώς ακατάβαστα μέχρι τις χάσεις της αναπνοής. Πολύ χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι όταν μιλούσε κάθε λίγο και λιγάκι έλεγε «Με συγχωρείτε, όσοι τον έχετε γνωρίσει θα έχετε εμπειρία». Έλεγε 2-3 λέξεις και «Με συγχωρείτε», άλλες 2-3 λέξεις «Με συγχωρείτε». Γι' αυτό και θα μπορούσε όπως ο Άγιος Νίκων εκλέγει ο μετανοείται, έτσι και ο Γιώργος Ιάκωβος να κληθεί ο με συγχωρείται. Συνεχώς ζητούσε αυτή τη συγγνώμη από τους ανθρώπους ως αφόρεια του τόσο ταπεινού φρονήματός. Η εξομολόγηση υπήρξε χώρο στον οποίο κατεξοχήν διεκρίθη και στον οποίο αφιέρωσε αμέτρητες ώρες. Ανεδείχθη άριστος πνευματικός πατέρας, εφαρμόζοντας την αρχή της εκατομικεύσεως και βλέποντας με το διορατικό χάρισμα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, χρησιμοποιούσε φιλανθρώπους και με τα διακρίσεως επιτήμια και έδωσε στον καθένα τις αναγκαίες συμβουλές. Έτσι έγινε αφορμή ώστε χιλιάδες άνθρωποι δια της μετανοίας να επιστρέψουν στην οδό του Χριστού και να βαδίζουν σήμερα ακλεινώς προς τη σωτηρία. Θα πρέπει εδώ να αναφέρω ότι η κοίμησή του συνέβη ενώ τελούσε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έπεσε δηλαδή κυριολεκτικώς από τον υπάρξιο. Προεγνώρισε το θάνατό του
είπε σε κάποιο διάκονο του Άγιον Όρους, ο οποίος είχε πάει να εξομολογηθεί, «Κάθισε, κάθισε πάτε μου, για να με αλλάξεις κιόλας». Πράγματι, μετά από λίγες ώρες, το απόγευμα της ημέρας της ερωτήσης των Ισοδίων της Ερωτώπης του 1991, μετετέθηκε από τη στρατευμένη στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Η είδηση της κοιμήσεως του γέροντος διαδόθη ως αστραπή και άρχισαν να συρρέουν στο μοναστήρι χιλιάδες άνθρωποι για να κατεβοδώσουν τον πνευματικό τους πατέρα. Με αξίωσε ο Θεός να συμμετάσχουν στην εξώδια ακολουθία και να παρακολουθήσουν από κοντά την προσκύνηση σε αυτούς κοινώματος του γέροντος από τα πλήθη των πισών. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Έπρεπε όλους αυτούς τους ανθρώπους να παρελάβουν πρώτη φερέτρο για να αποχαιρετούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το ιστορικό του πατέρα. Του ανταπέδιδαν δηλαδή την αγάπη την οποία είχαν εισπράξει από αυτόν. Τις ώρες εκείνες σκεφτόμουν ότι ο γέρον είχε σκορπίσει την αγάπη προς ανθρώπους αφιδώς και αυτή τώρα του ανταπέδιδαν την αγάπη αυτή. Επίσης σκεφτόμουν ότι αφιέρωσε τα πάντα στον Χριστό. Εργάστηκε αόκτος και μέχρι τέλη για τη δόξα του ονόματός του και ο Κύριος μας δεδόξαζε και κατά την επίγεια ζωή του, ιδίως τα τελευταία χρόνια αυτής και κατά την κοίμησή του, αλλά και μετά από αυτήν, όταν βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια να συρρέουν καθημερινό στο μοναστήρι πλήρη ανθρώπων για να τους εκκλήσουν τον τάφο. Αψευδείς μάρτυρες της αγιότητας του γέροντος Ιακώβου συνιστούν τα πολλά θαύματα τα οποία επετέλεσε και επιτελεί δια της Θείας Χάριτος τόσο εν τη ζωή όσο και μετά την κοίμησή του. Τα καταγράφουν οι πατέρες όλα αυτά όπως το ομολογούν οι άνθρωποι οι οποίοι έτυχαν των ευεργεσιών αυτών. Θέλω πριν τελειώσω να μαρτυρήσω και κάτι το οποίο κυριολεκτικώς εχείες με ψηλάφισαν, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος στην πρώτη επιστολή. Η θερμοκρασία του σκηνώματος του γέροντος ήταν φυσιολογική. Το έπτασα, εχείες με ψηλάφισαν. Και συγχρόνως το δέρμα του, πολλές ώρες μετά την κοίμηση ήταν μαλακό, τρυφερό και εύκαμπτο. Κατά θαυμαστό δηλαδή τρόπο, δεν παρουσίασε νεκρική ψυχρότητα και ακαμψία. Αυτό που αισθανθήκαμε όλη την ημέρα εκείνη και το οποίο συνεχίζουμε να αισθανόμαστε είναι ότι ο γέρον Ιάκωβος δεν απέθανε, αλλά ζει και με μεγαλύτερη από πριν παρησία πρεσβεύει περί μόνο ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ας τον επικαλούμε αυτό. Την ευχή του να έχουμε. Ευχαριστώ για την